να είναι στο κυνήγι του τίτλου, όπως ήταν και στο τέλος της προηγούμενης αγωνιστικής. Με το παρελθόν. Βλέπετε ξανά κα της αυτόνομης θύρας 10, το α, το θ και το 10. Το παιχνίδι θα γίνει. Εδώ φορμα το Κατσαβίνη να είναι μπροστά και να δοκιμάζει το σουτ, μπλοκάρει ο Νικοπολίτης. Υπηρεακό. Πάσα για το Κομπαγιάση. Τράβηγμα και πέναλτι. Το έδειξε ο Νταλούκας χωρίς δεύτερη σκέψη. Ο Κομπαγιάση εδώ από το τράβηγμα, όπως φαίνεται, να είναι του Μέλμπερ. Και εκεί με το αριστερό του χέρι. Ο Ρουμάνος απέναντι στον Νικοπολίτη. Εκτελεί τώρα η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Ηρακλής. Πέναλτι. Από το γύρισμα του Λεωνάρντο η μπάλα περνάει, την αφήνει ο Ντάρμπισιρ, το σουτ του Λουάντ. Δούμε εδώ την προηγούμενη φάση. Από αυτό το πλάνο δεν φαίνεται καθαρά ποια είναι η κίνηση. Κάνει με το αριστερό του χέρι. Ο Μιλάνο τώρα το έχει. Τώρα το αντιλαμβάνεται. Δεν είχα πάρει ο Δαλούκας τι ακριβώς έγινε. Ζητάει από τον Μιλάνο να φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Για το εκτελεί δυνατά, πέφτει στη γωνία ο Φερνάντες Κόρνερ. Καλό ήταν το χτύπημα από τον Λουα Λουα. Καλή όμως και η επέμβαση. Να ακούσουμε τον Γιάννη Πάκο. Γυρίζει ο Μάρα και του λέει γιατί δεν μου μιλάς. Και ο Μιλάνο του δείχνει τον επίδεσμο στα χείλια. Και τώρα η εκτέλεση με πάσα για τον Γιάκοπ τελικά. Για να περάσει ανάμεσα από τους δύο η απόκρουση. Παλά στα δίχτυα, η κόντρα μάλλον. Ξανά είναι σε θέση offside την ώρα που γίνεται η κόντρα από τον ξανά την ευκαιρία για τον Ολυμπιακό και βλέπουμε την ώρα που γίνεται η πάσα πράγματι προς τον Ντάρμπισιρ, δεν υπάρχει offside, σωστά αφήνει ο βοηθός. Σέντρα ο Μίτρογλου, το σούτ, η επέμβαση από το Φερνάντες, το σούτ του Μαρέσκα σώζει ο τερματοφύλακας του Ηρακλή και και αυτό το άνοιγμα για τον Έπσταϊν βγαίνει μακριά από την αιστεία του Νικοπολίδης και καινή αιστεία, δεν μπορεί ο Έπσταϊν. Σέντρα για τον Μίτρογλου, η επέμβαση από τον Φερνάντες. Άλλη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπία. Ο Μίτρογλου από κανονική θέση έρχεται για να πάρει αυτή την κεφαλιά εξεπίσης και να δει τον Φερνάντες να του δίνει την μπουκιά από το Σιστράι. Ο Ολυμπιακός επιμένει με τον Λουα Λουα που κερδίζει κόντρες. Πάσα τώρα για τον Μίτρογλου, κάποιος βάζει το πόδι του εκεί, προλαβαίνει. Η σέντρα, η κεφαλιά, επέμβαση από τον Φερνάντες. Μπάλα για να κάνει αυτή την κεφαλιά. Σύγκρουση όμως είναι αναπόφευκτη εκεί. Χτύψε τη μύτη του ο Μίτρογλου. Ποιος βγαίνει τώρα εκτός αγωνιστικού. Λύθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, γι' αυτό εδώ το φάουλ. Δείτε πόσο επικίνδυνα πήγε. Εδώ θα μπορούσε να του ρίξει και απευθείας κόκκινη κάρτα. Ο Δαλούκας του έδειξε εκεί τον Ηρακλή, ο οποίος συνεχίζει αίτητος. Αμέσως ο λόγος στον Νίκο Γαβαλά.